Yes. Αυτή θα, 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 τους χρεωθεί το πρόστιμο των 300 ευρώ. Σα το λέω γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με μια κυρία που πήγε σήμερα να αφήσει ένα λούδι, πάτησε το 6, να αφήσει ένα λούδι στο Πολυτεχνείο και έφαγε 300 ευρώ πρόστιμο. Θα γίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι. Σα το λέω γιατί είμαστε όλοι πάρα πολύ πιεσμένοι. Σε όλου αυτού. Απολύτω, συμφωνώ μαζί σα. Σε όλου αυτού που προσήχθησαν ή συνελήφθησαν θα επιβληθούν πρόστιμα COVID πρόστιμα. Δεύτερον, στην υπόθεση τη. Ναι, της... γι' αυτό μιλάω. Αυτό αφορά άλλωστε αυτή η απαγωγή. Απολύτω, λοιπόν. Ναι, θα υπάρξουν πέρα από την ποινική μεταχείριση, όσοι τυχόν προσφύγουν, πάνε στον εισαγγελέα, θα βληθούν πρόστιμα COVID. Δεύτερον, για την συγκέντρωση αυτή η οποία έγινε, θα διερευνηθούν όλε οι αιτίε, διότι εδώ υπάρχουν παραβάσει του ποινικού κώδικα που αφορούν πια την προστασία τη δημόσια υγεία.